Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλή σας εβδομάδα. Νέο παραλήρημα του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με προκλητικές αναφορές στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο Τούρκος Πρόεδρος έκανε λόγο για γιουρούση και απευθύνθηκε στον Έλληνα Πρωθυπουργό λέγοντας «Κοίτα Μητσοτάκη». Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εκτόξευσε ξανά απειλές υποστηρίζοντας ότι θα κάνει γιουρούση στην Ελλάδα αν δεν καθίσει ήσυχη και δεν αποστρατικοποιήσει τα νησιά. «Μητσοτάκη, αν κάνεις λάθος, οι τρελοί Τούρκοι θα κάνουν γιουρούση», είπε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ο ίδιος τόνισε σε απειλητικό τόνο «Η Ελλάδα είπε αυτό, είπε το άλλο. Η Τουρκία παρήγαγε τον πύραυλο Ταϊφούν και λένε αν αυτός ο πύραυλος χτυπήσει την Αθήνα, τι θα γίνει. Εμείς δεν έχουμε τέτοιο μέλημα να χτυπήσουμε την Αθήνα, αρκεί εσείς να είστε έξυπνοι. Εάν εσείς στρατικοποιήσετε τα νησιά, εμείς θα καθόμαστε με δεμένα τα χέρια». Και πρόσθεσε, κοίτα Μητσοτάκη, πάλι μιλάς δεξιά και αριστερά, να ξέρεις καλά το εξής. Εάν προσπαθήσεις να κάνεις κάποιο λάθος, να ξέρεις ότι οι τρελοί Τούρκοι θα κάνουν γιουρούση. Αλλά αν μείνεις έξυπνος και φρόνιμος, δεν έχουμε δουλειά μαζί σου. Ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης Νίκος Παναγιωτόπουλος είχε συνάντηση σήμερα Δευτέρα με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου στο Προεδρικό Μέγαρο προκειμένου να την ενημερώσει για θέματα της αρμοδιότητός του. Ο Υπουργός παρουσίασε τις τελευταίες εξελίξεις σχετικώς με την Ουκρανία και την Ανατολική Μεσόγειο. Κατά την ενημέρωση, αναδείχθηκε ο ρόλος που διαδραματίζει η Ελλάδα ως πυλώνας ειρήνης, ασφάλειας και σταθερότητας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο, συνεργαζόμενοι με χώρες που μοιράζονται κοινές αξίες και έχουν κοινό όρεμα για μια ειρηνική και ευημέρουσα περιοχή. Η πρώτη πτήση του πρώτου ελληνικού εκπαιδευτικού αεροσκάφους Mi-346 πραγματοποιήθηκε στις 21 Ιανουαρίου στο Διεθνές Κέντρο Εκπαίδευσης Πιλότων στην 120 πτέρυγα εκπαίδευσης αέρος Καλαμάτας. Όπως ανακοινώθηκε, το εκπαιδευτικό Mi-346, το οποίο δεν φέρει εξωτερικά την τελική του μορφή, πέταξε από το αεροδρόμιο Κάσελ στο πλαίσιο δοκιμών της κατασκευάστρια εταιρείας Λεωνάρντο μετά την διακρατική συμφωνία μεταξύ του Ελληνικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του Υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ. Η Elbit Systems έχει αναλάβει από τον Απρίλιο του 2021 τη δημιουργία Διεθνούς Κέντρου Εκπαίδευσης Πιλότων στην Καλαμάτα. Η συμφωνία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την προμήθεια και τη λειτουργία νέων εκπαιδευτικών αεροσκαφών Mi-346, την διατήρηση του υφιστάμενου εκπαιδευτικού στόλου που αποτελείται από τα νέα Mi-346 και δεκάδες εκπαιδευτικά αεροσκάφη, τα ΦΕΞΗ, την περιοχή ενσωματωμένων ηλεκτρονικών συστημάτων πτήσης στα εκπαιδευτικά αεροσκάφη, διασυνδεδεμένους προσωμιωτές πτήσης, σταθμούς εκπαίδευσης εδάφους και σύστημα διοίκησης και ελέγχου. Με τα ζητήματα της ακρίβειας και την πεποίθηση ότι παρότι οι τιμές είναι ακόμα υψηλές, τα στοιχεία της Ελστάτ δείχνουν αποκλιμάκωση του πληθωρισμού, ξεκίνησε την πρώτη θεματική συνέντευξη τύπου ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι το καλάθι του νοικοκυριού πρόσφερε διαφάνεια σε βασικά προϊόντα και αποκλιμάκωση τιμών, ενώ αναμένεται να συμβάλλει περισσότερο στην βελτίωση της κατάστασης και το Market Pass. Ότι πιστεύω ότι το ζήτημα της ακρίβειας απασχολεί σήμερα περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο την ελληνική κοινωνία για λόγους απολύτως εύλογους, καθώς βρισκόμαστε αντιμέτωποι με τη μεγαλύτερη έκρηξη πληθωρισμού που έχουμε δει όχι μόνο ως χώρα, ως παγκόσμια οικονομία τα τελευταία 40 χρόνια. Αποτέλεσμα πρωτίστως της παράνομης εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία και της εκτείναξης των τιμών των καυσίμων πρωτίστως του φυσικού αερίου. Θέλω να θυμίσω ότι είδαμε τιμές φυσικού αερίου οι οποίες ήταν και δεκαπλάσιες των τιμών του φυσικού αερίου που βλέπαμε πριν από 2 περίπου χρόνια. Κατά συνέπεια, η παγκόσμια οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα φαινόμενο το οποίο απέτησε μια παρέμβαση
σε επίπεδο κεντρικών τραπεζών από όλες τις αναπτυγμένες οικονομίες και προφανώς η Ευρωζώνη δεν εξαιρείται από αυτήν την πολιτική. Αυξήθηκαν λοιπόν τα επιτόκια προκειμένου να συγκρατηθεί ο πληθωρισμός και βέβαια όλες οι χώρες κατέφυγαν στις όποιες δυνατότητες τους έδιναν οι κρατικοί τους προϋπολογισμοί προκειμένου να στηρίξουν τα πρωτίστως τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Οι τιμές μπορεί ακόμα να είναι υψηλές, όμως τα τελευταία στοιχεία της Ελστάτ δείχνουν μία αποκλιμάκωση του πληθωρισμού. Το Δεκέμβριο είχαμε πληθωρισμό της τάξης του 7,2%, σημαντικά χαμηλότερος από το 9,2% που ήταν ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως εξακολουθούμε και βλέπουμε έναν συστηματικά υψηλό πληθωρισμό στα τρόφιμα και εκεί είναι λίγο χαμηλότερος από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι όμως αυτή τη στιγμή το πρώτο μας μέλημα. Θέλω επίσης να θυμίσω ότι καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της εισαγόμενης πληθωριστικής κρίσης η κυβέρνηση απάντησε με μια σειρά μέτρων τα οποία στήριξαν το διαθέσιμο εισόδημα. Δεν θα τα επαναλάβω όλα διότι ήταν πάρα πολλά. Μέτρα τα οποία μας επέτρεψαν να απενεργοποιήσουμε μια σειρά από πληθωριστικές βόμβες, με σημαντικότερη αυτή που αφορούσε τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος. Θέλω να θυμίσω ότι σήμερα όλα τα νοικοκυριά, κάθε μήνα που παίρνουν το λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος, βλέπουν τι θα πλήρωναν σε ρεύμα, εάν δεν υπήρχε η σημαντική κρατική επιδότηση. Έχει υπάρξει επίσης μια συγκράτηση στις τιμές των καυσίμων και το κύριο μας μέλημα, θα σας έλεγα σήμερα, αφορά τις τιμές στα σούπερ μάρκετ. Και εκεί έχουν γίνει σημαντικά πράγματα. Θέλω να θυμίσω ότι το καλάθι του νοικοκυριού, το οποίο λιδωρήθηκε όταν το εισήγαγε η κυβέρνηση, είχε ως αποτέλεσμα την όχι ευκαταφρόνητη αποκλιμάκωση τιμών σε ένα σημαντικό αριθμό προϊόντων τα οποία συμμετέχουν στο καλάθι και μάλιστα ήταν τόσο επιτυχημένη αυτή η πολιτική που και άλλες χώρες όπως πρόσφατα η Γαλλία ανακοίνωσε ότι εξετάζει ένα αντίστοιχο μέτρο. Ταυτόχρονα από τον Φεβρουάριο θα τεθεί σε εφαρμογή και το Market Pass. Όπως ξέρετε είναι μια σημαντική έκτακτη ενίσχυση η οποία έχει ως σκοπό να περιορίσει την επίπτωση του πληθωρισμού στις βασικές αγορές που κάνουν οι πολίτες στα σούπερ μάρκετ. Θέλω να θυμίσω ότι το ποσό αυτό το οποίο έχει προϋπολογιστεί, γύρω στα 600 εκατομμύρια, σημαντικό ποσό, θα προέλθει από την έκτακτη φορολόγηση των δύο ελληνικών δηληστηρίων. Είναι δηλαδή μια πολιτική αναδιανομής, η οποία ουσιαστικά παίρνει από τους πολύ λίγους, από δύο προκειμένου και τελικά θα έχει ωφελημένους πολλά εκατομμύρια συμπολίτες μας. Με ρωτήσατε τέλος για την εσχροκέρδεια. Πράγματι ξέρετε ότι ο έλεγχος στην αγορά δεν είναι μια απλή υπόθεση. Θέλω να θυμίσω όμως ότι για πρώτη φορά έχουμε νομοθετικά αλλά και ρυθμιστικά εργαλεία στη διάθεσή μας, τα οποία μας επιτρέπουν να μπορούμε να επιχειρούμε να ελέγχουμε την αγορά πολύ πιο αποτελεσματικά από ό,τι κάναμε στο παρελθόν. Και η Δημαία, η οποία είχε ιδρυθεί μάλιστα πριν από την κρίση με τον νόμο 4712 του 2020, είναι πια ένα εργαλείο το οποίο μας επιτρέπει να κάνουμε οριζόντιους ελέγχους με πολύ μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα από ό,τι στο παρελθόν. Και τέλος να θυμίσω ότι υπάρχει διάταξη για την καταπολέμηση της εσχροκέρδειας. Ήταν μια διάταξη που για πρώτη φορά νομοθετήθηκε με πράξη νομοθετικού περιεχομένου στη διάρκεια του COVID και έχει παραμείνει σε ισχύ, η οποία και αυτή εφαρμόζεται και τα πρόστιμα τα οποία επιβάλλονται εφόσον εντοπιστούν παραβάτες, όπως γνωρίζετε, είναι ιδιαιτέρως τσουχτερά. Και τώρα που μπορούμε πια να κάνουμε έναν συνολικό απολογισμό τετραετίας, μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι μειώσαμε όλους τους φόρους για τους οποίους είχαμε δεσμευθεί ότι θα μειώσουμε. Κάποιους τους μειώσαμε και περισσότερο από αυτό το οποίο είχαμε πει. Αναφέρω ενδεικτικά τον ένφια. Είχαμε πει προεκλογικά ότι θα τον μειώναμε 30%, τον μειώσαμε τελικά μεσοσταθμικά γύρω στο 35%. Προσθέσαμε κάποιους φόρους στους οποίους δεν είχαμε αναφερθεί στο προεκλογικό μας πρόγραμμα, όπως η κατάργηση ουσιαστικά της φορολογίας για τις γονικές παροχές και περιουσίες μέχρι 800.000 ευρώ. Και από εκεί και πέρα μειώσαμε συνολικά την φορολόγηση και στο κεφάλαιο, στις επιχειρήσεις από το 28% στο 22%, στα μερίσματα από το 10% στο 5%, ελάχιστο συντελεστής όπως είχαμε δεσμευθεί 9%. Σημαντική μείωση βέβαια, μην το ξεχνάμε αυτό, και στις εισφορές των εργαζομένων και των εργοδοτών, 4,4%, μια σημαντική παρέμβαση
η οποία κάνει καθιστά συνολικά την εργασία στη χώρα μας πιο ανταγωνιστική. Και βέβαια, να θυμίσω, μιας και μου αναφέρατε τους έμεσους φόρους, ότι υπήρχαν μειώσεις και στους έμεσους φόρους. Ενδεικτικά αναφέρω μειώσεις στις μεταφορές, στην εστίαση, στα γυμναστήρια. Όλα αυτά είχαν ένα δημοσιονομικό αποτύπωμα το οποίο ξεπερνά τα 500 εκατομμύρια ευρώ. Σημαντικές μειώσεις φόρων που αφορούν τους αγρότες μας, λιπάσματα, ζωοτροφές. Και αυτές είναι παρεμβάσεις οι οποίες δεν είναι αμελητές και οι οποίες μας βοήθησαν με κάποιο τρόπο να συγκρατήσουμε τις τιμές και να βοηθήσουμε την ανταγωνιστικότητα του πρωτογενούς μας τομέα. Άρα, αν έπρεπε να κάνω μια συνολική επισκόπηση, θα σας έλεγα ότι όταν έλεγα προεκλογικά ότι ο κύριος Τσίπρας είχε αφανίσει την ελληνική κοινωνία και πρωτίστως στη μεσαία τάξη και εμείς θα επιστρέψουμε στην μεσαία τάξη αυτά τα οποία τους πήρε ο κύριος Τσίπρας, ότι ήμασταν απολύτως συνεπείς σε αυτή μας την δέσμευση. Από εκεί και πέρα, η αποκλιμάκωση των έμεσων φόρων για την επόμενη τετραετία, εφόσον μας εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός, θα μπορεί να συζητηθεί στα πλαίσια των δημοσιονομικών περιορισμών και των δυνατοτήτων του προϋπολογισμού βάσει του σχεδίου που θα έχουμε για την επόμενη τετραετία. Η φτωχοποίηση των πολιτών δεν αντιμετωπίζεται με κάποια ανεπαρκή κουπόνια που υπόσχεται η κυβέρνηση για να διασωθεί πολιτικά, τονίζει σε δήλωσή της τη Δευτέρα 23 Ιανουαρίου η εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, Πόπη Τσαπανίδου, σημειώνοντας ότι μετά από ένα χρόνο εσχροκέρδειας τα νοικοκυριά χάνουν την αγοραστική τους δύναμη και ο κατώτατος μισθός εξανεμίζεται. Η φτωχοποίηση των πολιτών δεν αντιμετωπίζεται με κάποια ανεπαρκή κουπόνια που υπόσχεται η κυβέρνηση για να διασωθεί πολιτικά, με χρήματα μάλιστα τα οποία προέρχονται από τα υπερέσοδα του ΦΠΑ. Πόσο μάλλον όταν μετά από ένα χρόνο εσχροκέρδειας επί των ημερών του κυρίου Μητσοτάκη, τα νοικοκυριά χάνουν την αγοραστική τους δύναμη και ο κατώτατος μισθός εξανεμίζεται ακόμα και μετά τις αυξήσεις που υπόσχεται. Όσο για την επενδυτική βαθμίδα, θυμίζουμε στον κύριο Μητσοτάκη ότι την είχε υποσχεθεί μετά τις εκλογές του 19. Την ανέβαλε 12 φορές και αντί να παραδεχτεί την προσωπική του αποτυχία, τη χρεώνει στο ΣΥΡΙΖΑ. Οι πολίτες όμως και ξέρουν και καταλαβαίνουν. Το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής σχολίασε με αιχμές τη συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη για την οικονομία, επικρίνοντας τον Πρωθυπουργό πως επιχείρησε την επικοινωνιακή διαχείριση της σκληρής πραγματικότητας που βιώνει η ελληνική κοινωνία και ιδιαίτερα η πιο ευάλωτη, όπως σημειώνει σε σχόλιο του γραφείου τύπου. Προσθέτει ότι οι πολίτες γνωρίζουν πως έχουν πληγεί σε πρωτόγνωρο βαθμό από την ανεξέλεγκτη ακρίβεια που απομειώνει την αγοραστική τους δύναμη. Οι ατελέσφορες, αναποτελεσματικές, εμβαλωματικού και επιδοματικού χαρακτήρα πολιτικές και προσωρινές λύσεις για τους πολλούς, σε αντίθεση με τις προνομιακές μόνιμου και χαριστικού χαρακτήρα, ρυθμίσεις για τους λίγους και ισχυρούς, όχι μόνο δεν αντιμετωπίζουν αλλά μεγαλώνουν τις ανισότητες και αυτή η πραγματικότητα δεν μπορεί να αλλάξει όσες συνεντεύξεις και αν δώσει ο κύριος Μητσοτάκης ή όσες υποσχέσεις και αν επαναλάβει, τονίζει το ΠΑΣΟΚ Κινάλ στο σχόλιο του και υπογραμμίζει. Η γιγάντωση των ανισοτήτων στην χώρα φέρνει την υπογραφή του. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας, δεσμεύτηκε για 13η σύνταξη απόδοση των αναδρομικών και αποκατάσταση της αδικίας με την προσωπική διαφορά που είχε συνάντηση σήμερα Δευτέρα με συνταξιούχους στο καφενείο στο Εγάλαιο. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη πως εξαπάτησε διπλά τους συνταξιούχους με περικοπές συνολικώς 7,5 δις ευρώ. Όταν βγήκαμε από τα μνημόνια, θεσμοθετήσαμε τη 13η σύνταξη για 800.000 συνταξιούχους ως 500 ευρώ και ένα ταυτόχρονα πολύ σημαντικό συμπλήρωμα από 70%, 50% και 30% για τις συντάξεις τις μεγαλύτερες, για όλους τους υπόλοιπους. Προεκλογικά μας είπαν ότι αυτή τη 13η που την λιδωρήσανε τότε, αυτή ήταν η δημοσιονομική δυνατότητα. Αλλά ήταν για 800.000 ανθρώπους που παίρναν χαμηλές συντάξεις, μια ολόκληρη σύνταξη. Και για όλους τους υπόλοιπους ένα σημαντικό συμπλήρωμα. Είπαν προεκλογικά θα την κρατήσουν. Όσο την είδατε εσείς το 2020, το 2021, το 2022, αλλά τόσο την είδαμε και εμείς. Επί τρία συνεχόμενα χρόνια, αθρηστικά, οι συντάξεις αυτές δεν καταβλήθηκαν στους συνταξιούχους. Κάθε άνοιξη, κάθε Πάσχα, όπως είχαμε ορίσει εμείς, θα μπορούσε να αλλάξει αυτό και να γίνει κάθε Χριστούγεννα, αλλά δεν καταβλήθηκαν ποτέ. Σύνολο,
Πάνω από 4 δις μέχρι τώρα χρωστάει η κυβέρνηση στους συνταξιούχους, διότι δεν τήρησε την υπόσχεσή της να καταβάλει 13η σύνταξη. Και αν φτάσουμε μέχρι το τέλος της θητείας, όπως λέει ο κ. Μητσοτάκης, άλλη μία θα προσθεθεί. 4 συνεχόμενες συντάξεις, 4 συνεχόμενα χρόνια δεν θα έχουν καταβληθεί. Πρώτη λοιπόν εξαπάτηση. Δεύτερη εξαπάτηση, τα αναδρομικά των συνταξιούχων. Τι έκανε η κυβέρνηση Μητσοτάκη? Είπε αρχικά ότι εμείς δεν μπορούμε να τα δώσουμε, προσφύγεται στη δικαιοσύνη. Μόλις είδε ένα κύμα προσφυγών, βγήκε και κορόιδεψε τους συνταξιούχους, λέγοντάς τους, μη στεναχωριέστε, θα τα δώσουμε τελικά, σε όλους. Είτε προσφύγετε είτε όχι. Αποτέλεσμα είναι να έχουμε περίπου 300.000 προσφυγές και εν τέλει γυρνάει πάλι την άποψη και λέει θα τα δώσουμε μόνο σε αυτούς που προσέφυγαν. Οι υπόλοιποι 2,5 εκατομμύρια δεν θα πάρουν τίποτα. 4 δις από τη 13η, 3 χρόνια που δεν έδωσε. Μπορεί να ξεπεράσει τα 5 όταν ολοκληρωθεί το 4ο χρόνο. Και 2,5 δις τα αναδρομικά που δεν έχουν δοθεί. 6,5-7,5 δις το Μάιο είναι τα χρήματα που έπρεπε να είχαν πάει στους συνταξιούχους και ο κ. Μητσοτάκης αποφάσισε να μην πάνε στους ανθρώπους του μόχθου, τους απόμαχους της δουλειάς, να μην πάνε εξαπατώντας τους και προεκλογικά και καθόλου τη διάρκεια των 3,5 αυτών χρόνων που βιώνουμε σήμερα. Οι σημερινές αυξήσεις που πανηγυρίζει ο κ. Μητσοτάκης είναι αυξήσεις που θεσμοθετήθηκαν το 2017 και εμείς λέμε ότι είναι αυξήσεις που σήμερα δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν, να λύσουν τα προβλήματα των συνταξιούχων. Διότι όταν έχεις 10% πληθωρισμό, η αύξηση του 6% είναι πολύ μικρή. Το 17 όταν θεσμοθετήθηκε με πληθωρισμό 1% ήταν κάτι σημαντικό. Σήμερα δεν είναι. Έχουμε στόχο να επαναφέρουμε τη 13η σύνταξη και το δηλώσαμε, το ότι εμείς έχουμε στόχο να δώσουμε τα αναδρομικά που είναι χρωστούμενα στους συνταξιούχους, όλα όσα δικαιούνται, το ότι εμείς έχουμε στόχο να καταργήσουμε την ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης. Αυτά είναι δεδομένα, τα έχουμε αναγγείλει, τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί. Έχουμε στόχο βεβαίως να αποκαταστήσουμε όσο μπορούμε και θα το δείτε με συγκεκριμένες προτάσεις το επόμενο διάστημα αυτό και την αδικία που έχει να κάνει σήμερα με την προσωπική διαφορά. Διότι όταν νομοθετείτο η προσωπική διαφορά ήταν σωτήρια. Διότι έσωσε χιλιάδες συνταξιούχους από περικοπές. Σήμερα δικαιούνται και αυτοί να δουν αυξήσεις όταν οι συντάξεις τους παραμένουν καθυλωμένες με ένα πληθωρισμό 10%. Αυτή είναι η δική μας υπόσχεση. Υπόσχεση στήριξης των αδύναμων, αλλά και σύγκρουσης με τα συμφέροντα που στις μέρες μας θησαυρίζουν, ενώ η μεγάλη πλειοψηφία δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τους βασικούς όρους διαβίωσης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου σχολίασε τα όσα είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σε συνταξιούχους στεγάλεο. Ο κύριος Τσίπρας με την τακτική να υπόσχεται αλλαγούς με πετραχίλια έχει την εντύπωση ότι μπορεί να ξαναγελάσει τους συνταξιούχους υπερτιμώντας τον εαυτό του, υποτιμά τους πολίτες. Τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου απαντώντας στις εξαγγελίες του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ για επαναφορά της 13ης σύνταξης και αποκατάσταση των αναδρομικών. Ασέβεια και εξαπάτηση των συνταξιούχων ήταν ο νόμος Κατρούγκαλου που πετσόκοψε τις συντάξεις και οι τεράστιες καθυστερήσεις στην εκαθάριση και απόδοση των συντάξεων, σημείωσε κυβερνητικός εκπρόσωπος. Πολύ κοντά θα βρίσκονται χρονικά οι εκλογικές αναμετρήσεις στην Ελλάδα και την Τουρκία, όπως επιβεβαίωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας, μιλώντας στην εκπομπή Κοινωνία Ώρα Μέγκα. Ο κύριος Πέτσας είπε χαρακτηριστικά, σχολιάζοντας τα σενάρια για το στήσιμο της πρώτης κάλπης στις 9 Απριλίου. Απρίλιο ή Μάιο θα γίνουν εκλογές, θα το πει ο Πρωθυπουργός. Ενώ ήταν κάθετος για το κόμμα του Ηλία Κασιδιάρη ότι δεν θα πρέπει να συμμετάσχει στις εκλογές. Ο πιο αρμόδιος είναι ο Βορύδης που είναι από πάνω από τον κύριο Πέτσα για να συζητήσουμε για την ημερομηνία των εκλογών. Γιατί θέλω να σας πω από την Παρασκευή το απόγευμα, αυτό που κυκλοφορεί στα δημοσιογραφικά γραφεία και πρέπει να το πούμε, είναι ότι
κλείδωση 9η Απριλίου. Των Βαΐων δηλαδή. Ναι, το Βαΐο. Ναι. Μια εβδομάδα πριν το Πάσχα. Αυτό θα το αφήσουμε τον Πρωθυπουργό να το πει. Δημοσιογραφικά μπορεί να έχετε όποια πληροφορία θέλετε. Είδα και πρωτοσέλιδα που βάζουν συγκεκριμένη ημερομηνία αυτή που λέτε. Αλλά αν αρχίσουμε και δοκιμάζουμε τις Κυριακές που έχουν μείνει το Απριλίου και το Μαΐο, θα πέσουμε μέσα. Θα γίνουν και πολλές. Αυτό λέω. Απρίλιο ή Μάιο θα γίνουν εκλογές, έχει πει ο Πρωθυπουργός. Ας περιμένουμε λίγο ακόμη. Θα το πει σήμερα. Υπάρχει τέτοια περίπτωση. Δεν νομίζω. Εδώ βλέπω 9, σας λέω 9 Απριλίου, είναι το δεύτερο Σαββατοκύριακο του Απριλίου, σωστά. Πόσο καιρό πριν θα το εξαγγείλει ο κ. Μητσοτάκης, αν πάμε για τις 9 Απριλίου, ένα μήνα δεν είναι. Κοιτάξτε τώρα, αν. Δηλαδή 9 Μαρτίου πρέπει. Το ελάχιστο συνταγματικό όριο, γιατί σχετίζεται και με την ανακήρυξη των συνδυασμών από τον Άριο Πάγο, είναι γύρω στις 21-22 ημέρες. Άρα θεωρητικά κάποιος μπορεί να πει 25 με 30 μέρες πριν θα πρέπει να γίνει διάλυση της Βουλής και προκήρυξη των εκλογών. Άρα όλα αυτά είναι μέσα στο εύρος το οποίο. Όχι, λέτε. Το καταλαβαίνω, αλλά έτσι όπως είναι, μάλλον ο κ. Μητσοτάκης θα το ανακοινώσει, δεν ξέρω αν θα πει την ημερομηνία, η προεκλογική περίοδος θα αρχίσει, ας πούμε, από αρχές Μαρτίου. Νομίζω ότι είμαστε σε μια περίοδο που όλοι, επειδή ξέρουν ότι είναι εκλογική χρονιά, επειδή φτάνει ο Απρίλιος και ο Μάιος, συνδυάζουν οτιδήποτε έχουμε να πούμε με την προεκλογική περίοδο. Άρα δεν είναι κάποια έκπληξη ούτε κάποιος ευνηδιασμός. Απλώς ο Πρωθυπουργός ξεδιπλώνει ένα σχέδιο. Αυτό που πρέπει οι πολίτες να είναι αυστηροί μαζί μας και το ζητάμε εμείς πρώτα απ' όλα να δουν αν εμείς ταυτόχρονα συνεχίζουμε τη δουλειά μας. Γιατί έχουμε μια βαριά ατζέντα στο πρώτο τρίμηνο του 2023. Και για το Υπουργείο μας, αν υπάρχει ενδιαφέρον, ήδη ένα νομοσχέδιο που είχαμε στην ατζέντα μας για την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση ψηφίστηκε την προηγούμενη εβδομάδα. Και το νέο νομοσχέδιο που αφορά μια σειρά από θέματα θα εισαχθεί μέσα στις επόμενες μέρες. Το ανακοινώνει μόνο και μόνο για να περάσουν ορισμένα νομοσχέδια που έχει προγραμματίσει. Αλλιώς θα το έχει ανακοινώσει. Εμείς είχαμε δύο, έτσι, τα προχωράμε. Αντίστοιχα είναι και άλλα υπουργεία, όπως για παράδειγμα ένα πολύ σημαντικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών για τα λεγόμενα καταπατημένα ακίνητα κατά καιρούς του δημοσίου. Ένα θέμα που θα δώσει λύσεις σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας. Για θέματα που από το 1870 και μετά παραμένουν πάντα σε μια εκκρεμότητα. Για τον Κασιδιάρη, τι θα γίνει. Σε τι φάση είμαστε, γιατί υποτίθεται ότι θα περνούσε γρήγορα σχετικά. Νομίζω ότι όσον αφορά εμένα προσωπικά, έχω ξεκάθαρη άποψη. Καταδικαστέντες για συμμετοχή σε εγκληματικές οργανώσεις δεν πρέπει να συμμετέχουν σε εκλογές. Αυτή είναι η άποψή μου. Από εκεί και πέρα η κυβέρνηση έχει θέσει το θέμα αυτό στις πολιτικές δυνάμεις και αναμένουμε κάπου αυτή η ζήτηση να καταλήξει. Σας ρωτάει. Για πότε έρχεται, ναι, θα αναμένω να ακούσω και εγώ την επίσημη ανακοίνωση. Δεν θα ήθελα να πω κάτι παραπάνω. Εξαρτάται από κάπου, ένα κολλάει θέμα κάπου. Το οποίο... Γιατί μάθαμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ νομίζω θέλει να περάσει μια δική του. Την έστειλε και ο ΣΥΡΙΖΑ, την ανακοινοποίηση. Εγώ μια ερώτηση θέλω να κάνω. Γιατί κάποιο να διαφωνεί με αυτό το θέμα. Αν μιλάμε για ένα κόμμα που συμμετέχει αυτή τη στιγμή στον πολιτικό βίο και αντιλαμβάνεται ότι υπάρχουν εισηγήσεις έγκριτων συνταγματολόγων όπως του κύριου Αλιβιζάτου που λέει ότι δεν υπάρχει κάποιο συνταγματικό θέμα. Γιατί κάποιο να μην το θέλει αυτό. Εγώ αυτό το ερώτημα θα έφαζα. Ναι, αλλά γιατί δεν περνάει η τροπολογία. Μέσα στον Ιανουάριο θα περάσει. Νομίζω κοντός ψαλμός, αλληλούια. Αυτή τη βδομάδα ίσως. Θα το δω. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε, κυρίες και κύριοι, το βράδυ της Κυριακής στην ΚΟ, από το οποίο έχασαν τη ζωή τους δύο άτομα. Σύμφωνα με πληροφορίες, γιώταχη εξετράπη της πορείας του και έπεσε πάνω σε τοίχο κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την τοπική ιστοσελίδα cosvoice.gr, νεκρή είναι μια νεαρή γυναίκα και ένας άνδρας που επέβαιναν στο αυτοκίνητο. Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστική, τροχαία ΕΚΑΒ και πολιτική προστασία. Νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του εντοπίστηκε ένας 36χρονος στη Μυτιλήνη, για τον οποίο η μητέρα του τις προηγούμενες ώρες είχε δηλώσει την εξαφάνισή του στην αστυνομία. Το πτώμα του 36χρονου βρέθηκε μέσα στο αυτοκίνητό του, κοντά στο εμπορικό λιμάνι, λίγο μετά τις 11 από περαστικούς. Σύμφωνα με πληροφορίες του lesbospost.com, ο θάνατος του άνδρα αποδίδεται σε αυτοχειρία, καθώς βρέθηκε αυτοσχέδια φιλιάς πηχτήρα γύρω από το λαιμό του. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Ρεκόρ στην παραγωγή ελαιολάδου καταγράφουν φέτος στα 12 άνοισα, τόσο από πλευράς ποσότητας όσο και ποιότητας, σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Πολιτικής Πρωτογενή Τομέα, κύριο Φιλίμωνα Ζανετίδη. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2022, τα οποία δείχνουν ότι η παραγωγή ελαιολάδου στα νησιά μας έχουν ξεπεράσει κατά πολύ την περσινή ολόκληρη ελαιοκοιμική χρονιά και φυσικά η ποιότητα είναι πάρα πολύ καλή, αλλά και οι τιμές που εξελίσσονται είναι πολύ καλές και έτσι η ελαιοπαραγωγή φαίνεται να είναι ικανοποιημένη, όπως δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης. Να πούμε για την ελαιοκομική περίοδο όπου συνεχίζεται και μέσα στον Ιανουάριο
Η ελαιοπαραγωγή μας δεν έχουν ολοκληρώσει το λιωμάζεμα. Φαίνεται να έχουμε σε εξέλιξη μια πάρα πολύ καλή ποσοτική και ποιοτική ελαιοκομική χρονιά 2022-2023, όπου προβλέπεται να έχουμε ρεκόρ παραγωγής ελαιολάδου, αλλά και ένα πολύ καλό ποιοτικό λάδι. Να πούμε λοιπόν ότι μέχρι 31/12 του 2022 έχουμε ξεπεράσει στα Δωδεκάνησα τους 3.000 τόνους, 3.007 για την ακρίβεια, και η ποιότητα του λαδιού ξεπερνάει το 95% στο έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. Το υπόλοιπο είναι παρθένο ελαιόλαδο και φυσικά ένα πάρα πολύ μικρό ποσοστό βιομηχανικού λαδιού. Για τη Ρόδο έχουμε 2.247 τόνους και 2.247 και 392, όπου έχουμε έξτρα παρθένο 1.927. Είναι ιδιαίτερα 1.927 τόνοι, 319 παρθένο ελαιόλαδο και 291 βιομηχανικό λάδι. Φαίνεται λοιπόν ότι έχουμε μια παραγωγή ιδιαίτερα μεγάλη, αλλά και ιδιαίτερα ποιοτική. Το λάδι το δωδεκανησιακό, το νότιο γεωπελαγίτικο, το ροδίτικο είναι λοιπόν ιδιαίτερα ποιοτικό. Και φαίνεται, από ό,τι φαίνεται και από την εξέλιξη των τιμών, είναι ιδιαίτερα ικανοποιητική και η παραγωγή μας φαίνεται να είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένη. Θλίψη στο Πανελλήνιο, σκόρπισε η είδηση του θανάτου του αγαπημένου ηθοποιού Νίκου Ξανθόπουλου σε ηλικία 89 ετών. Το τελευταίο διάστημα βρισκόταν σε κέντρο αποκατάστασης με καρδιολογικά προβλήματα και σήμερα κατέληξε. Ο Νίκος Ξανθόπουλος αγαπήθηκε τόσο ως ηθοποιός και ως τραγουδιστής. Έγινε ιδιαίτερα γνωστός, δημοφιλής και αγαπητός τη δεκαετία του 60, ερμηνεύοντας κυρίως το ρόλο του φτωχού και κατατρεγμένου λαϊκού παιδιού που ζει μέσα στη δυστυχία, αλλά τελικά λυτρώνεται στις δραματικές ταινίες του παλιού ελληνικού κινηματογράφου. Ο Νίκος Ξανθόπουλος γεννήθηκε στη Νέα Ιωνία της Αθήνας στις 14 Μαρτίου του 1934. Το μεσημέρι της Τρίτης στις 1 θα γίνει στο πρώτο νεκροταφείο η νεκρόσιμη ακολουθία για τον Νίκο Ξανθόπουλο. Στη συνέχεια, σύμφωνα με την επιθυμία της οικογένειάς του, η σωρός του θα αποτεφρωθεί στο μοναδικό αποτεφρωτήριο της χώρας μας στην Ριτσόνα. Πετραδάκι, για τα σένα το χτίσα. Της αγάπης το τσαρδάκι κι όμως δε σ' αποκτήσα. Της αγάπης το τσαρδάκι κι όμως δε σ' αποκτήσα. Στα ψηλά τα σκαλοπάτια όσες ανεβήκανε βρήκαν πλούτη μεγαλεία, μα καρδιά δε βρήκανε. Βρήκαν πλούτη μεγαλεία, μα καρδιά δε βρήκανε. Πλούσια αγάπη τη δική μου προδώσες, για μια πλούσια αγάπη τη δική μου προδώσες, και το ταπεινό τσαρδί μου μου το περιφρόνησες, και το ταπεινό τσαρδί μου μου το περιφρόνησες. Στα ψηλά τα σκαλοπάτια όσες ανεβήκανε βρήκαν πλούτη μεγαλεία, μα
καρδιά δεν βρήκανε, βρήκαν τούτη μεγαλεία, μα καρδιά δεν βρήκανε. Άναψα ένα βράδυ το τσαρδάκι το καψά. Λόγες άναψα ένα βράδυ το τσαρδάκι το καψά. Ύστερα πάνω στη στάχτη μοναχός μου έκλαψα. Ύστερα πάνω στη στάχτη μοναχός μου έκλαψα. Ο Δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης υποδέχτηκε ομολόγους του Δημάρχου στην τελετή έναρξης της Συνόδου του Δικτύου Βαλκανικών Πόλεων Β40 στην Τεχνόπολη Αθήνα, Δευτέρα 23 Ιανουαρίου. Ο Δήμος Αθηναίων υποδέχεται 66 δημάρχους από 10 χώρες των Βαλκανίων. Ο Δήμαρχος Αθηναίων πρόκειται να παραλάβει τη σκητάλη της Προεδρίας του Β40 Balkan Cities Network από τον ομόλογό του, Δήμαρχο Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου. Όλες, αγαπητοί συνάδελφοι, βιώνουμε την τρέχουσα ιστορική πραγματικότητα. Και η αλήθεια είναι πως φυγόκεντρες δυνάμεις κυριαρχούν στην περιοχή. Απομακρυνόμαστε και δοκιμαζόμαστε πολιτικά, ενώ κοινωνικά οι λαοί μας είναι κοντά. Είναι ίσως οι λαοί μας πιο κοντά από ό,τι ποτέ. Για να το πω ανοιχτά, οι αναχρονιστικές και αναθεωρητικές μεσοδεύσεις, οι μικροπολιτικές και τα λαϊκίστικα αφηγήματα δεν εκφράζουν τους λαούς των Βαλκανίων. Πόσο μάλλον δεν τους εκφράζουν τα ανταηλίκια και οι απειλές. Σήμερα βλέπω ότι η ενότητά μας έχει γίνει πολύ ισχυρότερη. Στη Σύνοδο της Αθήνας έχουμε μια πολύ μεγάλη συμμετοχή και γι' αυτό συγχαίρω το φίλο μου Κώστα. Αυτή η ισχυρή συμμετοχή δείχνει ότι το δίκτυό μας βασίζεται σε γνήσια και στερεά θεμέλια και ότι αποτελεί μια σημαντική ανάγκη. Αυτή η ανάγκη είναι η επιθυμία να οικοδομήσουμε ένα ισχυρότερο, ένα καλύτερο μέλλον. Εγώ πιστεύω ότι ως μισθοπολιτικός δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης, μιας από τις μεγαλύτερες πόλεις της Ευρώπης, οραματίζομαι έναν κόσμο όπου οι πολιτισμοί συνεργάζονται αντί να συγκρούονται, όπου είναι ίση αντί να κυριαρχούν ο ένας τον άλλον, όπου τα σύνορα γίνονται όλο και πιο διαφανή. Το όραμά μου για την πόλη μου δίνει έμφαση στις περιφερειακές και παγκόσμιες διασυνδέσεις, στα δίκτυα, στις σχέσεις, στο διαμοιρασμό, στην ανταλλαγή. Κάθε φορά που έρχομαι στην Αθήνα, λοιπόν, ακόμη και να περπλανιέμαι έξω στους δρόμους το βράδυ, μπορώ να συναντώ ανθρώπους. Αυτό το βρίσκουμε μόνο στα Βαλκάνια. Ανοιχτές κοινωνίες, πολυπολιτισμικές κοινωνίες, και αυτό μπορεί να γίνει παρά την πολύ δύσκολη ιστορία. Η ιστορία, ξέρετε, γίνεται πιο εύκολη αν έχουμε αδερφούς και αδελφές όπως ο Κώστας Μπακογιάννης, ο Δήμαρχος Αθηναίων. Μια ανοιχτή κοινωνία, ένα μέρος με σταυροδρόμι, ένα μέρος εξαιρετικής δημιουργικότητας. Είναι λοιπόν τιμή μου, Κώστα, να βρίσκομαι εδώ. Και τώρα εσύ παίρνεις τη σκητάλη από τον φίλο μου, τον κύριο Ιμάμογλου από την Κωνσταντινούπολη. Σου εύχομαι την καλύτερη τύχη, γιατί αυτή η πόλη είναι καλύτερη, πιο ευημερούσα, λόγω της δικής σου ηγεσίας, και πραγματικά ελπίζω να συνεχίσει έτσι. Ήταν μια ανοιχτή κοινωνία όταν έκανε χώρο για εμένα πριν από 30 χρόνια. Είναι τώρα ακόμη πιο ανοιχτή. Σου εύχομαι το καλύτερο και καλή τύχη, καθώς αναλαμβάνεις την προεδρία αυτού του εκπληκτικού οργανισμού. Ηχηρό μήνυμα αγάπης και φιλοζωίας στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Καλύμνου με την υιοθεσία Δέσποτης Γάτας που στηρώθηκε και αγαπήθηκε από όλους. Η αντιδήμαρχος Ρένα Μαγκάκη, η διευθύντρια Σεβαστή Στάλα και η Άννα Μάγκου, εκπαιδευτικός που φροντίζουν να μάθουν τα μικρά παιδιά κυρίως τις λέξεις συνέπεια, φροντίδα, προστασία, και μίλησαν γι' αυτό στην κάμερα της τηλεόρασης Αιγαίου και την Εύη Κουκαίνη. Είμαι
τρομερά συγκινημένη που στο νησί μας οι εξαίρετοι συνάδελφοι αγκάλιασαν πλέον, αποφάσισαν μάλλον να πάνε τη φιλοζωία, να καλλιεργήσουν τη φιλοζωία στο επίπεδο που πρέπει και στο επίπεδο που αναλογεί σε μια σύγχρονη πολιτισμένη κοινωνία. Ευχόμαστε ολόψυχα, εγώ από καρδιάς, να ακολουθήσουν και άλλα σχολεία. Τόσο η κυρία Διευθύντρια, η κυρία Στάλα, η οποία είναι εξαιρετική, όπως και εξαιρετική συνάδελφος, η οποία και στην κοινωνία έχει αφήσει το στίγμα της με φιλοζωική δράση, πάρα πολλές φορές, κάτω από πολύ αντίξωες συνθήκες, διότι οι δυνατότητες ακόμη και του Δήμου είναι πεπερασμένες. Μιλάμε στην Κάλυμνο για έναν τεράστιο πληθυσμό γατών. Είναι αδύνατο να τις ειτήσεις όλες. Ανέλειπε λοιπόν και το φιλότιμο και η αγάπη για τα ζώα από εθελοντές, τίποτα δεν θα γινότανε. Βεβαίως. Πρώτη φορά νιώθω ότι κάτι αλλάζει. Αλλάζει στο νησί μας, αλλάζει στην νοοτροπία μας, αλλάζει γιατί όλα είναι θέμα παιδείας. Άλλωστε και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και το Υπουργείο Παιδείας, συνάδελφοι το ξέρουν, υποχρεώνει πλέον τα σχολεία να ασχοληθούν σε αιτήσια βάση με προγράμματα φιλοζωίας. Α, χαίρομαι πάρα πολύ. Η κυρία Άννα Μάκου προς τιμή της, σε συνεργασία με την διευθύντριά της, γιατί πάντα πρέπει να υπάρχει σύμπνοια και ομόνοια σε αυτά τα θέματα, έδωσαν το πιο λαμπρό παράδειγμα. Υιοθέτησαν μία αδέσποτη γατούλα, την οποία την στήρωσαν, την εμβολίασαν, έφεραν κτηνίατρο μέσα στην τάξη και δίνουν το σωστό παράδειγμα στα παιδιά. Εύχομαι να ακολουθήσουν και άλλα σχολεία αυτό το εξαιρετικό παράδειγμα. Ο Δήμος Καλλιμνίων, εις ένδειξη ευγνωμοσύνης, έφερε ένα σάκο τροφή για την γατούλα και θέλω να πω ότι όποιο σχολείο αποφασίσει να υιοθετήσει αδέσποτο ζωάκι, γίνεται σε πολλά μέρη της Ελλάδας. Πολύ σωστό. Απλά για πρώτη φορά γίνεται στο δικό μας νησί. Θα έχει από το Δήμο την πλήρη στήριξη και την κτηνιατρική και την σύντηση του ζώου. Σε ό,τι κάνουμε στην κοινωνία πρέπει να μάθουμε στα παιδιά την συνέπεια. Σωστό. Αυτό προσπαθούμε να περάσουμε. Γιατί αν αυτή τη στιγμή μια κοινωνία ταλανίζεται με το κομμάτι που λέγεται αδέσποτα, είναι γιατί υπάρχει η έλλειψη συνέπειας. Όλοι θέλουμε ένα σκυλάκι, ένα γατάκι, και για κάποιους λόγους μετά δεν το θέλουμε. Mm-hmm. Πρέπει να καταλάβουμε λοιπόν ότι ένα σκυλί, ένα γατί δεν το έχουμε για ένα μόνο χρονικό διάστημα και το εγκαταλείπουμε. Έτσι. Συνειδητά το παίρνουμε και συνειδητά πρέπει να ολοκληρώσουμε αυτή την ευθύνη. Σέβομαι όλους τους πολίτες που δεν θέλουν ένα ζωάκι κατοικίδιο. Πρέπει όμως να σεβαστούν και τον άλλο που το θέλει. Πρέπει λοιπόν όλοι να καταλάβουμε ότι σε αυτή την κοινωνία πρέπει να συμβιώσουμε ομαλά. Έτσι. Πρέπει λοιπόν όσοι αγαπούν τα ζώα και τα έχουν κοντά τους να έχουν συνέπεια για να μην αναγκάζονται να υπάρχουν τα αδέσποτα και να καλείται μια ολόκληρη κοινωνία να αγκαλιάσει αυτό το κομμάτι. Η έλλειψη συνέπειας οδήγησε την κοινωνία μας σε αυτό το μεγάλο πρόβλημα. Φεύγοντας, μπορείτε να δείτε ένα έργο τέχνης που υπάρχει εκεί στην πόρτα της. Θα το δούμε. Αυτό η κυρία Άννα το έχει φτιάξει πριν, όχι η ίδια, το ζήτησε από τη δασκάλα των οικαστικών πριν 5-6 χρόνια. Η ευαισθησία της, γιατί ήμασταν και συμμαθήτριες, συμφοιτήτριες και συγκάτοικοι στο θέμα των ζώων, είναι κάτι που την ακολουθεί από τα πολύ μικρά της χρόνια. Και έφτασε να με πείσει και εμένα, γιατί ως διεύθυνση είχα όλες μου τις φοβίες ναι, για ναι, οικονομικό ναι. πλαίσιο, για το πώς γίνεται. Άλλαξαν όμως τα πράγματα. Είπε και η κυρία Ρένα, πλέον το Υπουργείο, η πολιτεία, η κοινωνία είναι ευαισθητοποιημένη και μπορεί και αυτό το πράγμα να γίνεται στα σχολεία μας. Παρουσία του Μητροπολίτη κυρίου Παϊσίου, του Διοικητού και των μελών του ΔΣ του Ιδρύματος, του Δημάρχου Επάρχου των Διοικητικών Λιμεναρχείου, της Αστυνομίας, της ΕΤΕΟΣ Διοικήτριας του Νοσοκομείου, όλου του Ιατρικού Νοσηλευτικού και υπολείπου προσωπικού, αλλά και των καλεσμένων, έγινε η κοπή της πρωτοχρονιάτικης ποιήτας του Νοσοκομείου Καλλύμνου. Κύριε το λόγο σου και ευλογήσω την κληρονομία σου, νίκα στις ευσεβέσεις. Πρώτην αντίον δωρούμενος και δώσουν φυλάτων, δια του σταυρού σου πολίτε. Ο Θεός μου, 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 ο
όσοι μας πείσουν Θεότο και Παρθένε, παρορώσα τα πλημελήματα ειδών και παρέχουσα ιάματα, της εν πίστη λαμβάνουσιν την ευλογία σου άχραντε. Μόνος γέγονας γάνου και χορός, μέγα καθημάνη σου καλήμνου, αμακάριστε σαν προπατήρι μου. Το άκρο τα κουτέλου σε πέτυχε. Το φάντορα του Χριστού, μισή του δεσπότου, το προσκύρα και φαϊνό, πόνε και ασαρίας και κάπαντο κουνχό, βασίλειο των μεγαλύνης τιμήσομαι. Σήμερα είναι μια πολύ σημαντική ημέρα για το νοσοκομείο μας, διότι σε κάθε κοπή βασιλόπιτας, ξέρετε, βάζουμε νέους στόχους και αρχίζουμε μια νέα αρχή. Συνήθως τέτοιες μέρες και τέτοια μέρα, συνήθως τέτοιες εκδηλώσεις, κάνουμε έναν απολογισμό και έναν προγραμματισμό. Εγώ θα αποκλίνω, σεβασμιότατε, από αυτό εδώ. Δεν θα κάνω ούτε απολογισμό ούτε προγραμματισμό. Εγώ χαίρομαι πραγματικά, διότι δεν θα το κάνω, διότι έχουμε μπροστά μας το προσωπικό του νοσοκομείου στο 90% όσοι δεν είναι σε εφημερία ή σε άδεια. Στέκομαι με σεβασμό μπροστά σε αυτό το προσωπικό, διότι όλο τον προηγούμενο χρόνο έδωσαν και την ψυχή τους για την προστασία της υγείας του Καλύμνου και της Καλυμνιάς. Και όχι μόνο. Έχουν αφήσει τις οικογένειές τους, έχουν αφήσει τα προσωπικά τους προβλήματα και όλο το προσωπικό βρίσκεται εδώ, στην υπηρεσία των συμπολιτών μας. Εγώ θέλω να σας πω ότι είμαι υπερήφανος που προείσταμε σε ένα τέτοιο προσωπικό, ειλικρινά το λέω, γιατί ξέρετε ότι έχω δικήσει πολλές μονάδες στο στρατό, αλλά πραγματικά να ξέρετε ότι στην συνείδηση εδώ του Καλύμνου και της Καλυμνιάς το νοσοκομείο μας είναι πάρα πολύ υψηλό και αυτό οφείλεται στο προσωπικό μας. Καλή χρονιά σε όλους, με υγεία. Ως Δήμαρχος οφείλω αυτή την ξεχωριστή μέρα να συγχαρώ όλο το προσωπικό, γιατρούς, νοσηλευτικό προσωπικό, διοικητικό προσωπικό, κάθε εργαζόμενο σε αυτό το χώρο, διότι εγώ το λέω με πολύ έτσι σεβασμό. Εσείς είστε οι σύγχρονοι ήρωες. Κάνα χρόνια πολλά σε όλους. Με τη σειρά μου και εγώ να ευχηθώ στο ιατρικό, στο νοσηλευτικό και στο διοικητικό προσωπικό. Καλή χρονιά με υγεία. Χρόνια πολλά σε όλους σας. Να έχετε δύναμη. Να συνεχίσετε να προσφέρετε αυτό που κάνετε τόσο πολύ καλά. Και εμείς από τη σειρά μας ως περιφέρεια και ως επαρχείο, μια υπόσχεση ότι θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που κάναμε μέχρι τώρα για εσάς και για τον κόσμο. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Χρόνια πολλά, υγεία, καλή χρονιά, δύναμη να αντέχετε στα δύσκολα που ξέρω ότι το κάνετε και πραγματικά αισθάνομαι ότι είμαι πάντα δίπλα σας και εσείς μαζί μου. Σας ευχαριστώ, καλή χρονιά. Εδώ κυρίες και κύριοι ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Αιγαίου. Σας ευχαριστούμε που μείνετε μαζί μας. Ευχές από όλους εμάς για μια όμορφη εβδομάδα. Καλή σας νύχτα.